Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο. Σε ένα από αυτά τα ωραία βίντεο που απολαμβάνω πάρα πολύ κάθε φορά, πιστέψτε με, γιατί κάθομαι εδώ άνετος ωραίος στο γκαράζ και περιγράφω, σας λέω όσα πράγματα έγιναν σε ένα ακόμα event που πήγαμε, όχι αγώνα, σε μια προπόνηση στις Σέρρες συγκεκριμένα αυτή τη φορά, χωρίς το άγχος εκείνο που έχω εκείνη τη στιγμή στο να πάω το αυτοκίνητο, να τρέξω, να αλλάξω λάστιχα, να κάνω περάσματα, να οδηγήσω γενικότερα. Οπότε ό,τι δεν σας λέμε και δεν ακούτε, δεν μαθαίνετε το αντίστοιχο vlog, το λέμε εδώ με την ησυχία και τη ζεστασιά του γκαράζ. Το συγκεκριμένο event στις Σέρρες ήταν προπόνηση, διήμερη προπόνηση, Drift Day. Έγινε για δεύτερη φορά στην πίστα των Σερρών μετά την επιτυχία που είχε, όπως ξαναείπαμε, η πρώτη διοργάνωση. Ήρθε αυτή η δεύτερη για να μας δώσει τη δυνατότητα να driftάρουμε, να προπονηθούμε μέσα στην πίστα των Σερρών, στη μοναδική πίστα της Ελλάδος, έχω να προσθέσω εγώ, αυτοκινητοδρόμιο συγκεκριμένα, σε τέτοιο μέγεθος. Πολύ μεγάλες απαιτήσεις, όπως έχω ξαναπεί, αυτή η πίστα. Παρ' όλα αυτά το 36 εδώ, παρά τα 190 μόλις άλογα του, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και με έβγαλε ασπροπρόσωπο. Δεν θα αναφερθώ πολύ στα γύρω-γύρω, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τα αυτοκίνητα, καθώς είχαμε εκεί το BMW και το S13 του Άκη, το οποίο οδήγησε και ο Άκης αλλά και ο Αντώνης, για να μην μείνει χαρμάνης για ακόμα μία φορά, καθώς το δικό του αυτοκίνητο δεν είναι έτοιμο. Όσον αφορά το 36, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις ικανότητες του αυτοκινήτου, καθώς, όπως ξαναείπα και πιο πριν, είναι μαμά, 190 άλογα. Κάποιος θα μπορούσε να πει πού πας με 190 άλογα στις Σέρρες, αλλά αυτό το αυτοκίνητο φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό, για να με προπονεί, διότι, όπως έχω ξαναπεί και παλιότερα σε ερωτήσεις που μου έχετε κάνει για το πόσα άλογα χρειάζεται για να κάνεις drift, αυτό το αυτοκίνητο με 190-200 άλογα είναι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, γιατί σε μαθαίνει να χρησιμοποιείς το βάρος και όχι τόσο τη δύναμή του για να κάνεις drift, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Έτσι, αυτό το αυτοκίνητο με έβγαλε ασπροπρόσωπο στις Σέρρες. Έκανα την προπόνησή μου, πολύ προπόνηση, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έκανα και 50 γύρους μέσα στο αυτοκινητοδρόμιο, που σημαίνει 50 περάσματα. Βελτίωσα πάρα πολύ την οδήγησή μου στο συγκεκριμένο κομμάτι που μας δίνει τη δυνατότητα η πίστα να δριφτάρουμε, από K2 μέχρι K8. Εξεπλάγιν κι εγώ, να σας πω την αλήθεια, με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Αυτό που κάναμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά και το είδατε να πηγαίνει αισθητά καλύτερα είναι ότι το χρονίσαμε αρχικά. Όπως σας έχω ξαναπεί, ήταν αχρόνιστο το αυτοκίνητο την προηγούμενη φορά. Το σημάζεψε ο Άκης, τέλος πάντων ανέλαβε όλα τα μηχανικά να δουλεύει άρτια. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έκανα εγώ ήταν να ελαφρώσω λίγο το αυτοκίνητο. Λίγο. Όσο περισσότερο μπορώ το αυτοκίνητο, αφαίρεσα την πίσω τραβέρσα με τον προφυλακτήρα, το οποίο ζύγιζε 15-20 κιλά μπορεί σίγουρα. Έβγαλα και το λίπτο μπροστινό, τα πλαϊνά και αυτά. Τα έβγαλα όχι τόσο για λόγο βάρους, αλλά περισσότερο για να μην τα σπάσω, γιατί ήξερα ότι γενικά όταν οδηγείς ένα τέτοιο αυτοκίνητο αδύναμο στο drift, πρέπει να οδηγείς πολύ επιθετικά για να μπορέσεις να βγάλεις τη διαδρομή, και συγκεκριμένα αυτή τη διαδρομή των Σερρών. Πρέπει να οδηγείς πολύ επιθετικά, οπότε και το να συμβεί μια έξοδος, ένα λάθος, εντάξει, μπορεί να το διακομωδούμε και να γελάμε και να σας λέμε πάλι βγήκαμε, πάλι αγοράσαμε, πάλι κάναμε, πάλι ράναμε, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο το να συμβεί αυτό όταν οδηγείς ένα τόσο αδύναμο αυτοκίνητο. Δεν έχω κανένα παράπονο με το αυτοκίνητο, ήταν τέλειο, τέλειο, τέλειο σε όλους τους τομείς. Αυτό που ίσως να κάνω στο μέλλον, καθώς δεν θέλω να το δυναμώσω με τουρμπίνες και τέτοια πράγματα περίεργα που λέμε και σκεφτόμαστε να κάνουμε, θα βάλουμε μια πολλαπλή από 25 για να πάρει καμιά δεκαριά λογάκια ακόμα και ίσως να βοηθήσει και ένα πρόγραμμα σηκώνοντας λίγο τον κόφτη. Καθώς είχα ένα θέμα εκεί από άποψη κλιμάκωσης διαφορικού, στο να ενώσω λίγο την 3-4, δεν έφτανε εύκολο το αυτοκίνητο.
Παρ' όλα αυτά έβγαλε πολύ αξιοπρεπέστατα περάσματα το αυτοκίνητο. Οπότε αυτό που μπορεί να κάνω στο μέλλον, άμεσα δηλαδή, είναι να μπορέσω να ψάξω από πού μπορώ να κόψω περισσότερο βάρος από το αυτοκίνητο χωρίς να το κάνω κοτέτσι. Ακόμα προς το παρόν έτσι, γιατί σύντομα το μέλλον του είναι να γίνει κοτέτσι, να γίνει αγωνιστικό, να μπει roll cage μέσα και όλα αυτά τα οποία έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Κάποιες βροχές που μας έπιασαν στην πίστα με βοήθησαν ώστε να κάνω κάποια περάσματα που γλιστρούσε πάρα πολύ το οδόστρωμα πολύ πιο άνετα. Το αυτοκίνητο ήταν σαν να είναι πολύ περισσότερα άλογα καθώς γλιστρούσε παντού. Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική για ακόμα μια φορά, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω για τα παιδιά που κάθονται όλη μέρα εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, τους ανθρώπους που διοργανώνουν το event, που κάθονται στην εκκίνηση, στο pit lane, που κάθονται όλη μέρα εκεί πέρα και μας δίνουν την εκκίνηση κτλ. Ακόμα και όταν χρειάστηκε, καθώς είχαμε εξόδους και αυτή τη φορά και σημαντικές εξόδους, πάλι άκουσα ότι, αν και δεν το είδα, ότι ένα αυτοκίνητο κάπου τούμπαρε μεταξύ 3-4. Γενικά είναι τόσο πολλά τα χιλιόμετρα σε αυτή την πίστα που ντριφτάρεις και μία έξοδος μπορεί να σου στοιχήσει, όχι ώστε να χτυπήσεις, γιατί δεν χτυπάς εύκολα σε τόσο μεγάλη άπλα που υπάρχει εκεί πέρα, αλλά στο να κάνεις ζημιά στο αυτοκίνητο, να σκαλώσει κάπου σε μια αμοπαγίδα και να πάθεις κάτι. Τέλος πάντων, είχαμε ζημιές, είχαμε μια τούμπα, είχαμε κάτι λάδια και κάτι σπασίματα εκεί εντός της διαδρομής, τα οποία δεν καθυστέρησαν καθόλου την όλη ροή των περασμάτων, γιατί η πίστα εκεί διαθέτει όλα τα μηχανήματα, σκούπες, προσωπικό κτλ. Ώστε να καθαρίσουν αμέσως τη διαδρομή. Γενικά, όσον αφορά τη διοργάνωση, παιδιά, τι να σας πω, εγώ δεν έχω, όχι το παραμικρό παράπονο, δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή, δεν είχε ουρά σε καμία περίπτωση. Πήγαινε στο πολύ να περιμένεις ένα-δύο αυτοκίνητα και σε 2-3 λεπτά έφευγες. Πολύ καλή ροή. Με το που έφυγε το ένα αυτοκίνητο μετά από την πρώτη στροφή, δίναν κατευθείαν τον επόμενο. Η ροή ήταν εξαιρετική πραγματικά και δεν ξέρω τι να πω. Άμα αυτή η διοργάνωση καθιερωθεί όπως λένε και γίνεται ανατρίμηνο περίπου, έτσι γίνονται 3-4 το χρόνο, πραγματικά σαν ψέμα μου φαίνεται. Τόσο πολύ χαρούμενος είμαι για αυτή τη διοργάνωση και γι' αυτό το λόγο θα τη στηρίξω προσωπικά και εγώ, αλλά και σαν ομάδα, γιατί σου προσφέρει 2 ημέρες που μπορείς να προπονηθείς και να πραγματικά ανεβαίνεις level. Όταν πας και οδηγείς εκεί, πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, ανεβαίνεις level. Μαθαίνεις πράγματα που δεν μπορείς να τα προπονήσεις σε καμία άλλη πίστα. Γιατί είναι η μοναδική η πίστα εκεί πέρα των Σερών που είναι τόσο μεγάλη και μπορεί να σου επιτρέπει να δοκιμάσεις πράγματα χωρίς να τα πληρώσεις με ζημιές. Αυτά όσον αφορά τη διοργάνωση και την πίστα. Τώρα όσον αφορά το άλλο αυτοκίνητο, το S13 του Άκη, είχε και ο Άκης εκεί μία έξοδο σε κάποια φάση. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε, γιατί μου είπε ότι πάτησε σε ένα κέρπ και επειδή γενικά πριν πάμε στην πίστα αλλάξανε setup στο αυτοκίνητο. Ο Αντώνης το χαμηλώσανε λίγο μπροστά πιο πολύ, αλλάξανε τις ρόδες, τη διάσταση του ελαστικού για να βελτιώσουν λίγο την ευθυγράμμισή του και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου και πλησίασε το λάστιχο πιο πολύ στο φτερό και πάτησε σε ένα κέρπ, από ό,τι κατάλαβα, βρήκε πάνω και έσπασε το φτερό, το έκανε μισό και ανέλαβε ο Θωμάς από φωτογράφος να μαζέψει τα συντρίμια καθώς ήταν μέσα στην πίστα εκεί και να τα φέρει ώστε να τα πάρουμε μαζί μας για να επισκευάσουμε το φτερό και να είναι το αυτοκίνητο ξανά γρήγορα έτοιμο για τον επόμενο αγώνα που είναι το Drift Kings το Μάιο, 15 Μαΐου κάπου εκεί, και επειδή ήδη ρωτάτε, ναι, θα είμαστε εκεί. Γενικά δεν θέλουμε να χάνουμε event από τις Σέρες. Παιδιά, πραγματικά αυτό. Δεν θέλουμε να χάνουμε event από τις Σέρες. Από ό,τι ξέρω, ήδη το έχει κολλήσει ο Αντώνης εκεί με πολύ αστέρα και τα λοιπά. Έχει στοκάρει κιόλας και θα το βάψει σύντομα. Οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και οι δύο οδήγησαν πάρα πολύ καλά. Έχουμε ξαναπεί ότι το να οδηγάς χωρίς άγχος, ελεύθερος, άνετος, βοηθάει πάρα πολύ καθώς αποβάλλει όλο το στρες και το άγχος του αγώνα. Ο Άκης έκανε εκεί και τις συνοδηγήσεις με εσάς που κερδίσατε τις συνοδηγήσεις. Σας έκανε βόλτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας είδα. Δεν σας είδα να τρομάζετε ιδιαίτερα. Μάλλον το απολαύσατε, όπως φάνηκε πολύ περισσότερο, και σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσουμε να το τηρήσουμε αυτό το πράγμα και όταν υπάρχει προπόνηση και μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα να πληρώνουμε συνοδηγήσεις και να παίρνουμε βόλτα και να σας βάζουμε στη θέση του συνοδηγού, όσους περισσότερους μπορούμε να βάλουμε, τέλος πάντων.
Ο κόσμος που ήρθε το Σαββατοκύριακο στην πίστα πραγματικά ήταν πάρα πολλοί, ήταν περισσότερος και από την προηγούμενη φορά. Παρόλο που οι συμμετοχές των αυτοκινήτων ήταν λίγο λιγότερες, καθώς είναι και ο αγώνας του Drift King στα κοντά, και αυτό κάνει μερικούς να μην ρισκάρουν στο να έρθουν σε κάποια τέτοια προπόνηση, μήπως έχουν κάποια ζημιά στα αυτοκίνητά τους, πράγμα που θα τους εμποδίσει να τρέχουν στον αγώνα. Οπότε τα φυλάγουν λίγο ώστε να έρθουν μια και καλή το Μάιο. Έτσι οι συμμετοχές ήταν λίγο λιγότερες, αλλά η παρουσία του κόσμου, παιδιά, ήταν πολύ περισσότερη. Πραγματικά σε ημέρα προπόνησης δεν έχω ξαναδεί την κερκίδα ποτέ γεμάτη. Συγκεκριμένα, επειδή εγώ δεν πρόλαβα να ανέβω στην κερκίδα, ειλικρινά σας μιλάω, για ούτε δευτερόλεπτο, δεν έκανα καν τον κόπο να πάω προς τα εκεί. Ο Νίκος που πήγε με τον Αντώνη και λίγο κτλ. Μου είπαν ότι δεν είχε μέρος να βάλεις τον κόλο σου πραγματικά στην κερκίδα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πότε έχουν να δούνε εκεί στην πίστα στις Αίρες την κερκίδα γεμάτη. Εντάξει, βοήθησε και ο καλός καιρός σε αυτό, αλλά πραγματικά για μια διοργάνωση που είναι προπόνηση, δεν έχει αγώνα, δεν έχει τόσο πολλές συμμετοχές, το να γεμίζεις την κερκίδα πραγματικά είναι σπάνιο φαινόμενο, πιστεύω, και αυτό μιλάει από μόνο του και δείχνει ότι τέτοιες διοργανώσεις πρέπει να καθιερωθούν και να υπάρχουν στο πρόγραμμα της πίστας μόνιμα, πιστεύω εγώ, και έτσι να φέρουν τον κόσμο ελεύθερα χωρίς κάποιο χρηματικό αντίτιμο, καθώς δεν υπάρχει είσοδο, να φέρει τον κόσμο πιο κοντά το άθλημα του drift. Αυτά. Πολύ θετικό πρόσημο γενικότερα από όλη τη διοργάνωση, όπως καταλαβαίνετε. Άμα έχετε κάποια απορία που δεν σας την έχουμε λύσει, δεν σας γεννήθηκε από αυτό το βίντεο είτε από το vlog, γράψτε την από κάτω σε σχόλιο για να σας απαντήσουμε. Αυτό, παιδιά, ήταν το βίντεο για σήμερα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που πρέπει να συζητήσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Drift Day των Σερών, που θα γίνει φαντάζομαι μετά το καλοκαίρι, γιατί τον άλλο μήνα έχουμε Drift Kings, όπου θα γίνει μακελιό. Αυτά για σήμερα, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, μέχρι το επόμενο, μόνο Τρίτη.